the implementation issues come in for those who don't have health insurance, maybe because they have a pre-existing condition and the only way they can get health insurance is to go out on the individual market, and they're paying 50% or 100% more than those of us who are lucky enough to have group plans. People who are too poor to get health insurance and the employers don't offer them. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε αύξηση του εισιτηρίου στα δημόσια νοσοκομεία? Όχι, δεν εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο. Μισό λεπτό. Αυτός που θα μπει και θα κάνει εισαγωγή, ναι, από 1η-1η-14 είναι ψηφισμένο να πληρώνει από το σύνολο του λογαριασμού μίας, δύο, πέντε, δέκα μέρες, μάλιστα, όσο κάτσει, ναι, να πληρώνει από την τσέπη του 25 ευρώ. Εγώ είμαι 40 χρονών, κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να κάνω παιδιά, γιατί παίρνω αντιπηκτικό, έχω συνέχεια προβλήματα, μπαίνω για ένα δόντι και κάθομαι 5 μέρες στην καρδιολογική, γιατί έτσι ορίζει το πρωτόκολλο, είμαι συνέχεια και κάνω εξέταση αίματος και θεωρείτε εσείς που αλλάξετε τα ποσοστά, δεν ξέρω ποιος τα άλλαξε, ότι εγώ είμαι υπηρέτητα.